Ενώ ξεκινώντας το παιχνίδι, φαινόταν να έχουμε εμείς στην κατοχή της μπάλας και να φτάνουμε εύκολα έξω στην περιοχή του Λεβαδιακού. Ο Λεβαδιακός μας χτύπησε σε τρεις αντιπιθέσεις, ήταν πολύ αποτελεσματικός εκεί και με τρεις φάσεις προηγήθηκε 3-0. Εντάξει, γνωρίζω ότι είναι πολύ δύσκολο για οποιαδήποτε ομάδα με τόσους παίχτες νέους να παίζουν για πρώτη φορά μαζί. Είναι δύσκολο να βρεθούμε. Το πληρώσαμε, χάσαμε αρκετό χρόνο εκεί. Τουλάχιστον στο δεύτερο μήχρονο προσπαθήσαμε, μειώσαμε, αλλά δεν καταφέρουμε να πάρουμε έστω ένα βαθμό από αυτό το παιχνίδι. Εμείς πρέπει να συνεχίσουμε. Είμαστε ευχαριστημένοι από τα δύο καινούργια παιδιά που κάναν σήμερα ντεμπούτο, τον Σαββίδη και τον Γκιώσε, και τους εύχομαι να παίξουν, να μείνουν πολλά χρόνια εδώ και να μας βοηθήσουν τα επόμενα χρόνια. Πώς εξηγεί ο Δόνης του Πάπου, λίγο μας από τα λάθη, τα αρχινικά που έφεραν τα γκολ, ουσιαστικά προήλθαν από τους έμπειρους παίκτες και όχι από τους νεαρούς? Δεν θέλω να δώσω εξηγήσεις αυτό. Δεν θέλω να σταθώ στα ατομικά λάθη των παιχτών. Πάντα σε ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι γίνονται λάθη, αλλά εμείς ως μια μεγάλη και έμπειρη ομάδα θα πρέπει να τα μειώσουμε αυτά. Οι παίχτες το γνωρίζουν. Εντάξει, θα συνεχίσουμε. Ο Πάγκο με καλώς έγινε το τελευταίο δίνημα εκτός έδρας. Έχει χάσει το πλεονέκτημα είτε ενός play-off. Ξεκινά τα παιχνίδια φοιτηρία με τον τρόπο Παναθηναϊκό. Στο προβληματίζει ακόμη είναι. Νομίζω το πλεονέκτημα δεν το χάσαμε τους τελευταίους δύο μήνες. Έτσι κι αλλιώς και σήμερα να κερδίζαμε, δεν θα άλλαζε δραματικά η κατάσταση. Θα είχαμε ένα παραπάνω βαθμό από όλους. Το πλεονέκτημα το χάσαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Άλλωστε είναι πολύ δύσκολο με αυτό το σύστημα που υπάρχει με τον 5 βαθμών διαφορά να έχεις μια μεγάλη διαφορά στα play-off. Ξαναλέω, δεν θα άλλαζε κάτι δραματικά. Τα play-off αργούν, εμείς έχουμε ένα σημαντικό παιχνίδι την Τετάρτη. Για αυτό το παιχνίδι ουσιαστικά αφήσατε όλη την ομάδα εκτός, την θεωρητικά βασική. Έχετε δουλέψει πάνω σε αυτό αρκετό καιρό. Τι περιμένετε να είναι διαφορετικό σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια? Εμείς αυτό που περιμένουμε είναι να είμαστε μια δυνατή ομάδα, να παρουσιαστεί μια δυνατή ομάδα με πολλή αυτοπεποίθηση. Πιστεύουμε πάρα πολύ στην ομάδα μας και στους παίχτες και ο στόχος το γνωρίζουμε, είναι η πρόκριση στο τελικό.